Και αύριο, σαν θα μας καλέσει και ο Θεός κοντά του εμάς, θα κάνει το ψυχικό η τασία μας. Είναι περισσότερο από 250 χρόνια που το μυστικό του γιατρικού κρατιέται στο Βαλερέικο και πηγαίνει κληρονομιά από Βαλέρενα σε Βαλέρενα. Μα οι πρώτες εκείνες Βαλέρενες καθότανε στο παλάτι της πλατείας Ρούγας, το πατρογονικό, που ματώνει η καρδιά μου καημένη Όρσολα κάθε φορά που περνάω και το βλέπω σε ξένα χέρια. Εκείνο το χρόνο, το 1620 ακριβώς, ήρθε στη Ζάκυνθο από το Μοριά, κατατρεγμένος από τους Τούρκους, γέρος, άρρωστος, μισοπεθαμένος, ένας καλόγερος κριτικός, Πάτερ Αγάπιο τον έλεγαν. Η Βαλέρενα του καιρού εκείνου, του Νικόλα Λιβίζου Βαλέρη, εκείνου εκεί που βλέπετε την εικόνα, που αν έχετε ακουστά έλαβε μέρος με τη γαλέρα του στην αυμαχία του Λεπάντου, δέχτηκε τον Άγιο Άνθρωπο και ύστερα τον έστειλε στο μοναστήρι της Αναφωνήτρας, όπου και πέθανε. Φεύγοντας από το σπίτι μας ο καλόγερος, άφησε στην ευεργέτρα του σημάδι ευγνωμοσύνης τούτο το Άγιο εικόνισμα της Παναγίας και μαζί με αυτό τη συνταγή της άσπρης σκόνης. Την όρκησε όμως να την κρατεί μυστική και να τη δίνει χάρισμα. Πεθαίνοντας η Βαλέρενα εκείνη παράδωσε το εικόνισμα και τη συνταγή στην ύφη της. Αυτή πάλι με τον καιρό στη δική της. Και έτσι από Βαλέρενα σε Βαλέρενα μέσα σε 300 σχεδόν χρόνια έφτασε στα χέρια μου. Μου τα παράδοση συγχωρεμένη πεθερά μου. Λίγες μέρες πριν πεθάνει με κάλεσε κοντά της στο κρεβάτι της. Μου δώσε όλες τις οδηγίες του γιατρικού μαζί με τη γραφτή συνταγή και στο τέλος μου είπε «Σου κάνω όρκο φρικτό, να μην τα μελήσεις, να μην το φανερώσεις, να μην το πουλήσεις, να μην γυρέψεις ποτέ να ωφεληθείς στο παραμικρό. Σ' όποια κι αν βρεθείς περίσταση ανάγκη, εσύ η φαμελιά σου είναι ψυχικό. Αν το κάμεις αλλιώτικα, είναι γραφτό να ξεκληρίσει τούτο το σπίτι. Πρόσεξε! Δεν μπορείς να φανερώσεις άνθρωπο γεννημένο το μυστικό σου, παρά σαν έρθει η ώρα να σε καλέσει και σένα ο Θεός κοντά του, στη γυναίκα που θα πάρει με καλό στεφάνι ο Μανώλης μας». Της ορκίστηκα, πήρα την ευχούλα της και από τότες κάνω όπως μου είπε. Και έτσι θα κάνω όσο ζω. Παιδιά μου, δεν έχω κανένα σκοπό να φιλονικήσω μαζί σας. Ούτε να δικαιολογηθώ για ό,τι θα κάνω. Ούτε να σας γυρίσω τα μυαλά. Περιτά όλα αυτά. Να κρατήσω ή να μην κρατήσω τον όρκο μου είναι δικαίωμά μου. Στο χέρι μου. Και δεν έχω να δώσω λόγο κανενός. Και το μυστικό δόξα σου ο Θεός άλλος από μένα δεν το ξέρει. Μείνετε με την ιδέα σας, μένω κι εγώ με τη δική μου. Μα έτσι, για μια και μόνη φορά, για να σας δείξω πόσο ξαστοχάτε την αρχοντιά που πρέπει να έχετε μέσα στο αίμα σας, την αληθινή αρχοντιά, εκείνη που ξέρει να είναι το ίδιο περήφανη και μέσα στα μεταξωτά και μέσα στα κουρέλια. Θα ρωτήσω, ξέρετε ποιον? Τον Παυλάκη. Παυλάκη μου, έλα εδώ παιδί μου, τώρα θα δείτε. Ας είναι ένα τρελόπεδο ο Παυλάκης και ας τον βρει και ο σιωρπάπουζας πρακτικό. Είναι ένας μικρός κόντες ο Παυλάκης. Παυλάκη μου, έλα μέσα, τώρα θα δείτε. Με πόσα μυστικά στον κόσμο συμβαίνει το ίδιο και πόσο θα μας ξάφνιαζε ο μάγος που θα μας τα φανέρωνε. Να, κι εγώ πριν δεν ήξερα πως θα πεθάνω τόσο γλυκά. Τώρα το ξέρω θετικά.
Έλα γλυκόρα. Πρέπει να τελειώνουμε. Δεν έχουμε καιρό. Να, η χρυσή Παναγία του κριτικού. Από πίσω βλέπεις είναι η συνταγή. Πάρ' τη διάβαση. Δεν έχουμε καιρό. Να, πάρε. Το γιατρικό είναι δικό σου, Τασία. Τώρα μπορείς να το κάνεις ό,τι θες. Πάρε την Παναγία. Βλέπεις την ίδια ώρα που βρήκες εσύ την ιδέα σου, μου ήρθε και εμένα μια ιδέα. Ω, δεν ήταν αυτό, Τασία, βεβαιώς πως δεν θα με κατάφερνες στον αιώνα. Δεν μπορώ πια άλλο. Με πιέσε αυτή η κακοδιαθεσία μου. Άφησε με να πάω να ξαπλωθώ στο κρεβάτι μου. Θα μου περάσει. Κι άμα γυρίσει ο Μανώλης μου, να με φωνάξεις. Κι ο Παυλάκης μου. Δεν πιστεύω να ρίξει. Τι άδικο, παιδιά μου. Τα άκουσα όλα. Βοήθεια, παιδιά μου. Δεν θέλω να πεθάνω. Βοηθάτε μου. Πήρα φαρμάκι. Γιατρό. Έπρεπε να φανερώσω το μυστικό όταν θα ήμουν βέβαιη πια πως θα πεθάνω. Μα τώρα δεν θέλω. Δεν είναι ανά. Πώς πονώ. Νερό. Καίγω. Μανώλη μου. Στάσου. Είναι περιττό. Δεν θέλω πια τίποτα. Είναι αργά. Θα πεθάνω. Πεθαίνω. Ελάτε. Ελάτε κοντά μου. Απ' την αγάπη μου. Σας συγχωρώ. Ευχαριστώ. Πεθαίνω πιο ήσυχη τώρα. Να, μαμά, που λέγατε πως θα του τηλεγραφήσετε αύριο, αύριο, απόψε, τώρα. Μημάκι, κάτσε να συντάξουμε το τηλεγράφημα, το συγχαρητήριο. Εγώ θέλω ένα τηλεγράφημα με νόημα. Θέλετε να υπαγορεύσω εγώ. Γράφε, Μημάκι. Ο κόκκινος βράχος, ματωμένος στο ηλιοβασίλεμα, γιορτάζει τη χαρά σας. Ο γλυκύτερος θάνατος, ο γλυκύτερος θάνατος. Αυτό το τηλεγράφημα θέλω να του στείλετε. Αυτό. Είναι και η ίδια ώρα. Η ίδια η ώρα, μαμά, που μου λέει για το γάμο, πως αυτός ποτέ δεν θα παντρευτεί. Γι' αυτό θα με έγραφε. Κοιτάξτε τι ωραία! Ο κόκκινος βράχος μοιάζει αληθινά ματωμένος. Μοιάζει σαν γίγαντας. Του ανέβηκε όλο το αίμα στο κεφάλι. Α, πώς γιορτάζει, πώς γιορτάζει. Τρέχω, πήγαινε στο βράχο να χαρώ τη γιορτή. Ο γλυκύτερος θάνατος, ο ίδιος μου το πει. Αληθινά, είναι περίεργο αυτό που μου συμβαίνει με τον Ξενόπουλο. Έπαιζα όλα τα κοριτσάκια του που είχε γράψει για μένα. Και τα έπαιζα βέβαια με μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά έπαιξα και ένα έργο του που δεν το ξέρει, που δεν το υποπτευότανε. Μια γριά. Πού να φανταστεί ότι το κοριτσάκι, το τότε, η φωτεινή Σάντρη, η μονάκριβη, οι ρόλοι που μου έγραφε, θα έφθαναν να παίξουν την Κοντέσσα Βαλέρενα. Με τέτοια επιτυχία. Όταν παραμέρισαν τα κύματα του Αιγαίου και άρχισαν να αναδύονται από το βυθό τα βουνά της Λέσβου υγρά, στυλπνά και γαλήνια, τα κύματα ήταν ξαφνιασμένα το νησί, το νέο τους φίλο. Ήταν συνηθισμένα να ταξιδεύουν από τα μέρη του κριτικού πελάγου και να σβήνουν στις ακρογιαλιές της Ανατολής. Και ό,τι ξέρανε από στεριά ήταν σκληρά βουνά, κοφτή θεόρατη βράχη. Γη από κίτρινη πέτρα. Τούτο εδώ με το νέο νησί ήταν κάτι άλλο. Ω, πόσο διαφορετικό.
Γι' αυτό είπαν τα κύματα, ας πάμε το μήνυμα στην πιο κοντινή γη, στη γη της Αιωλίδας, ας της πούμε για το νησί, την νέα γη που έδεσε το φως με τη γαλήνη, για τη γραμμή και την κίνησή του, που είναι τόσο ήμερη, σαν να έχει μέσα της τη σιωπή. Ας της πούμε για το θαύμα του Αιγαίου. Ήρθαν τα κύματα και φέραν το μήνυμα του Πελάγου στην αιωλική ακτή. Ήρθαν κι άλλα κύματα, κι άλλα, όλα τα κύματα. Όλα λέγαν για το παιχνίδι της γραμμής του νησιού, για το παιχνίδι της αρμονίας και της σιωπής. Τ' άκουσαν την πρώτη μέρα τα σκληρά βουνά της Ανατολής και μείνανε αδιάφορα. Τ' άκουσαν και την άλλη και πάλι δεν ταράχτηκαν. Όμως όταν το κακό παράγινε και κάθε στιγμή άλλο δεν ακούγανε παρά τη βουή του Πελάγου να τους λέει για το θαύμα, τα βουνά παράτησαν την αταραξία τους και περίεργα σκύψανε πάνω από τα κύματα να δουν το νησί του Αιγαίου. Ζηλέψανε την αρμονία του και είπαν «Ας κάνουμε κι εμείς έναν τόπο γαλήνης στη γη της Αιωλίδας που να είναι σαν το νησί». Παραμερίσανε τότε τα βουνά, τραβήχθηκαν στο βάθος και ο τόπος που άφησαν έγινε ο τόπος της γαλήνης. Τα βουνά εκείνα της Ανατολής τα λένε Κιμιντένια. Οι προγονοί μου δουλέψανε σκληρά τη γη που είναι κάτω από τα Κιμιντένια. Όταν εγώ γεννήθηκα, ένα μεγάλο μέρος της περιοχής το όριζε η φαμίλια μας. Το χειμώνα μέναμε στην πόλη, αλλά μόλις τα χιόνια φεύγανε από τα Κιμιντένια, η γη πρασίνιζε, μας έπαιρνε η μητέρα μας, όλα τα αδέρφια μου, την Αμφίπη, την Αγάπη, την Άρτεμη, τη Λένα, εμένα και πηγαίναμε να ζήσουμε τους μήνες του καλοκαιριού στο κτήμα, κοντά στον παππού και στη γιαγιά μας. Η θάλασσα ήταν μακριά από εκεί και αυτό στην αρχή ήταν μεγάλη λύπη για μένα επειδή γεννήθηκα κοντά της. Στην ησυχία της γης θυμόμουν τα κύματα, τα κοχύλια και τις μέδουσες. Τη μυρωδιά του σάπιου φυτιού και τα πανιά που ταξιδεύαν. Δεν ήξερα να τα πω αυτά επειδή ήμουν πολύ μικρός, αλλά μια μέρα η μητέρα μου βρήκε το αγόρι της πεσμένο μπρούμι τα κατά γης, σαν να φιλούσε το χώμα. Το αγόρι δεν σάλευε. Και όταν η μητέρα πλησίασε τρομαγμένη και το σήκωσε, είδε το πρόσωπό του πλημμυρισμένο στα δάκρυα. Το ρώτησε ξαφνιασμένη τι έχει, και εκείνο δεν ήξερε να αποκριθεί. Και δεν είπε τίποτε. Όμως μια μητέρα με το πιο βαθύ πλάσμα του κόσμου και η δική μου που κατάλαβε με πήρε από τότε πολλές φορές και πήγαμε ψηλά στα Κιμιντένια από που μπορούσα να βλέπω τη θάλασσα. Και ενώ εγώ αφαιριόμουν στη μακρινή μαγεία του νερού εκείνη δεν μου μιλούσε για να αισθάνομαι πως είμαστε μονάχοι η θάλασσα κι εγώ. Περνούσε πολύ ώρα έτσι. Τα μάτια μου κουράζονταν να κοιτάνε και γέρναν. Έγερνα κι εγώ στη γη. Τότε τα δέντρα που με τριγύριζαν γίνονταν καράβια με ψηλά κατάρτια. Τα φύλλα που φρούσαν γίνονταν πανιά. Ο άνεμος ανατάραζε το χώμα, το σήκωνε σε ψηλά κύματα. Τα μικρά τριζόνια και τα πουλιά ήταν χρυσόψαρα και πλέον. Κι εγώ ταξίδευα μαζί τους. Σαν ξυπνούσε, έβλεπα από πάνω μου τα μάτια της μητέρας μου να περιμένουν. Ήταν ωραίο αγόρι, με ρωτούσε χαμογελώντας γλυκά. Αχ, μητέρα, πάντα είναι ωραία με τη θάλασσα. Και από εκείνες τις καλοκαιρινές μέρες, γυρίζοντας με τη μητέρα μου από το ταξίδι της θάλασσας στα Κιμιντένια, στέθηκαμε στην κήτη ενός μικρού ποταμιού. Το ποτάμι ήταν γεμάτο καθαρό άμμο, έτρεχε όμως και λίγο νερό. Πώς τρέχει νερό, είπα, αφού είναι καλοκαίρι και τα Κιμιντένια δεν κατεβάζουν νερό. Έλα, μου λέει η μητέρα μου, που είχε ζήσει όλα τα παιδικά της χρόνια στα Κιμιντένια και ξέρε τον τόπο καλά. Έλα να δεις. Περπατήσαμε μες στο ποτάμι, ακολουθώντας το βαθιά στην κοιλάδα. Και τότε βρήκαμε σε μια κουφάλα την πηγή από που ανάβηζε το νερό. Έκανε πολύ δροσιά εκεί. Όλον τούτο δεν είχε βρύα και πλατάνια όπως θα έπρεπε σε τόσο υγρό τόπο. «Δοκίμασε το νερό», μου λέει η μητέρα μου, «να δεις τι δροσερό που είναι». Πήραμε τη χούφτα μου και το έφερα στα χείλια μου. Αλλά μόλις το άνοιξαν, το άφησα να χυθεί και σκούπισε τη γλώσσα μου. «Μα αυτό είναι θάλασσα», είπα ξαφνιασμένος. Η μητέρα μου γελούσε με πολύ χαρά.
Με πήρε στην αγκαλιά της και μου είπε, βλέπεις, η θάλασσα είναι παντού. Και όταν έπειτα πήραμε το δρόμο του γυρισμού, μου εξήγησε πως όλη η περιοχή κάτω από τα Κειμεντένια ήταν κάποτε κακή γη, επειδή πολύ βαθιά μέσα της ζούσε η θάλασσα. Έμπαινε μέσα της η θάλασσα. Έγινε ησυχία και τότε ο δεύτερος κοντραμπατζής μίλησε. Ένα παράξενο παραμύθι, είπε, δεν ήταν παραμύθι του τόπου τους. Το έφερνε φωνή μακρινή που έκανε κύκλο και γύριζε την Καπαδοκία, τη Μαύρη Θάλασσα, τα Πέλαγα, το Αιγαίο, το Κρητικό και το Ιόνιο. Έλεγε, βαθιά ζούσε στην Ανατολή. Ήταν ένας θεόρατος άντρας που μήτε σπίτι τον σκέπαζε, μήτε σπηλιά τον χωρούσε. Διασκένζε τα όρη, πηδούσε τις κορφές τα βουνά, σαν δίναζε το κορμί του, έπιανε πουλιά που πετούσαν, γεράκια που διάβαιναν. Τα άγρια τα φαράγγια που η ψυχή του ανθρώπου πάγωνε να τα περάσει, που κι αν τα περνούσαν 50 και 100 μαζί, πάλι η καρδιά του έτρεμε από το φόβο. Αυτός τα διάβαινε μοναχός, πεζός και αρματωμένος, με τετραπίθα μου σπαθί. Τόσα χρόνια που έζησε στον απάνω κόσμο, τίποτα δεν φοβήθηκε, μπροστά σε τίποτα δεν δίλεζε. Όμως μια μέρα συναπαντήθηκε με έναν ξένο που είχε του ρίσου τα πλούνια της αστραπής στα μάτια. «Έλα», του λέει ο ξένος, «να παλέψουμε σε μαρμαρένια λόνια. Όποιος νικήσει από τους δυο να πάρει την ψυχή του». Πήγανε και παλέψανε στα μαρμαρένια λόνια, ο Διγενής και ο Χάροντας. Και ο Διγενής νικήθηκε και είναι να πεθάνει. Φωνάζει τα παλικάρια του και τα αποχαιρετά. Φωνάζει τη γυναίκα του και την πνίγει να την πάρει μαζί του. Ο δεύτερος κοντραμπέτζης σώπασε. Η νύχτα κουράστηκε, τα τσακάλια ουρλιάξανε βαθιά. «Τι ήταν αυτός?» ρώτησε ένας. «Ποιος?» «Αυτός το παραμύθι». «Δεν το λέει», αποκρίνεται ο δεύτερος κοντραμπέτζης. «Μα τι να ήταν?» «Εγώ λέω θα ήταν δικός μας, κοντραμπατζής θα ήταν». «Έτσι είναι, δικός μας ήταν». Πρώτος έσπασε τη σιωπή της αγάπης ο Αντώνης Παγίδας. «Πάμε», είπε κουρασμένα και σηκώθηκε. Τα παλικάρια τραβήξαν να πάρουν τα λογά τους. Κανένας δεν μιλούσε. Όταν ένας άκουσε πρώτος. Έστησε τα αυτή του και αφού κουράστηκε. «Ακούστε», μουρμούρισε στους άλλους. «Ακούστε». Πέρα από το φαράγγι πνιχτήκια καθόριστη έρχονταν οι ήχοι. «Τι είναι?» «Φωνές ανθρωπινές δεν είναι. Ακούτε τις περπατησιές?» «Να είναι κανένα κοπάδι πρόβατε». Σοπάσαν όλοι και αφουγκράστηκαν. «Δεν είναι ζωντανά», λέει τέλος ο Παγίδας με σιγουριά. Και ύστερα, «γρήγορα, δέστε τ' άλογα, πιάστε με τη ρίζα, εσείς από ζερβά, εσείς πίσω από το βράχο, εσείς!» Το ένστικτο του κινδύνου ξυπνούσε τον καπετάνο. Έδιωχνε από πάνω του την άρτη. Με κοφτές προσταγές μοίρασε τους ανθρώπους του στα πόστα που έπρεπε. Έδωσε οδηγίες. «Δεν θα ρίξει κανένα σας αν δεν ακούσει τη φωνή μου». Έκαμε να τραβήξει μπροστά, να πάει μοναχός κατά το μέρος που ερχόταν οι φωνές, όταν θυμήθηκε. «Πού είναι η γυναίκα?» «Εδώ είμαι», λέει η Ντόρις. «Είναι καθαρή, καθαρότατη νύχτα». Παγίδας βαδίζει μονάχος πηγαίνοντας στο ορισμένο μέρος όπου θα πρέπει να τον περιμένει ο στρατηγός Γαρμπής. Μια σκέψη περνά από το νου του. Άραγες θα μπόρεσε να περάσει. Για οι δρόμοι είναι κομμένοι και δεν μπόρεσε. Βαθιά μέσα του, όλη η τραχιά του ύπαρξη το παρακαλεί. Ας ήταν να μην μπόρεσε. Ας ήταν ενάντιες δυνάμεις έξω από τη θέλησή τους. Να μπαιναν ανάμεσά τους για να μην γίνει αυτό που αλλιώς πρέπει να γίνει. Προχωρεί. Μολά ανοιχτά μάτια, τεζαρισμένα, ψάχνει γύρω του. Τίποτα. Ψυχή δεν ακούγεται. Μοναχά τα δέντρα σαλεύουν. Κάνει πολύ ψύχρα. Παγίδας φτάνει στο ορισμένο μέρος. Κοιτάζει. Τίποτα δεν φαίνεται. Η καρδιά που στη ζωή της τόσο χτύπησε, τώρα πάει να σπάσει. Πας και όχι,
Μια σκιά ξεκολλά πτυχή και σαλεύει, όλο ένα μεγαλώνει, έρχεται με σιγουριά, σιωπηλή, σαν δέντρο που βαδίζει. «Εσύ είσαι», λέει ο Παγίδας. Η γνώριμη φωνή του φίλου του αποκρίνεται κοφτά. «Εγώ». Στέκουν λίγα ποδάρια τόπο ένας από τον άλλο. Τι είναι αυτό που παλεύει μέσα τους, ταράζει το αίμα, κάνει να ανέβησε με τα χείλια και πάλι φεύγει πίσω κυνηγημένο. Μια στιγμή περνά, δυο στιγμές, πάλι ο Παγίδας. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, ο Γαρμπής, όχι. Δεν είναι ανοιχτός, κι όμως ο Γαρμπής πέρασε, έπρεπε. Φυσά το αγέρι, καθαρό, ποτισμένο από άστρα. Έτσι καθαρό να μπει μες στις καρδιές των δύο ανθρώπων που δεν θέλουν να χτυπηθούν κι όμως δεν μπορούν να μην χτυπηθούν. Φυσά το αγέρι. Για μια στιγμή, για μια μονάχα, καταφέρνει να μπει πιο βαθιά. «Στρατηγό», λέει ο Παγίδας, και μέσα αυτό το μικρό όνομα που προφέρνεται, τρέμει, σκληρή σαν ατσάλι, σαν τις πέτρες του Σαρμουσά, η αγάπη. «Τι», λέει άλλη φωνή. «Φύγε βρε», λέει ο Παγίδας, και η φωνή του προδίνει τώρα την ηγεσία. «Με φώναξες», λέει ο Γαρμπής, και ήρθε. «Εσύ να φύγεις». Περνούν στιγμές κρίσιμες, ποιος θα κάνουν πίσω. Όταν, στην κορυφαία ώρα ξυπνά το αίμα, είναι φοβερό, ανελαίητο, αυτό δεν σωπαίνει. «Γιατί βρε τον σκότωσες», λέει ο Παγίδας, και στην ύμνη του αδερφού του τα δόντια του τρίζουν. Τότε ο Γαρμπής, ξεχύνοντας όλη τη λύσα για τον σκοτωμένο που έμελε να μπει ανάμεσό τους, σε αυτόν και στο φίλο της καρδιάς του, και να τους αφανίσει, βλαστήμησε τον αδελφό του Παγίδα φρικτά. «Αυτό ήταν. Έχω μονάχα μαχαίρι», κουλιάξε ο Παγίδας. Ο Γαρμπής ξεκρεμνά από τον ώμο και πετά κατάγει στο μαρτίνι του. Τραβά από το ζουνάρι το μαχαίρι του, που είναι πια ατάραχος, έτοιμος για την αναπόφευκτη σπονδή της φιλίας. «Έλα», λέει τώρα κι αυτός το μικρό όνομα του φίλου του, σαν να τον αποχαιρετά. «Έλα, Αντώνη». Κι ήταν στην πρόσκληση αυτή κάτι πολύ σπαραχτικό. Η τρυφερότητα ανακατεμένη με τη μοίρα. Άστραψαν οι κάμες μες τη νύχτα και τα κορμιά χυθήκαν τον απάνω στ' άλλο. Βογκούσαν και άφριζαν. Και τα δέντρα που θρούσαν γύρω σώπασαν. Και τα άστρα γύραν και κοιτάζαν αυτό που γινόταν. Ώρα πολύ. Μείναμε τελευταίοι, ο παππούς και εγώ, ο Παγίδας με τα παλικάρια του, περιμένουμε να συνοδέψουν. Ο παππούς γυρίζει και κοιτάζει πίσω του, να αποχαιρετήσει τα δέντρα και τα κυμηντένια. Όταν τον βλέπει, έρχεται μέσα από το υποστατικό, βαδίζει αργά, με λεμάμενα από τους χρόνους πόδια και στέκει εκεί, πλάι στη μεγάλη πόρτα, ο Μπάρμπα Ιωσήφ. «Δεν έφυγες, γέρο Ιωσήφ», λέει ξαφνιασμένος ο παππούς και πάει κατά το μέρος του. Ατάραχη, ήσυχη, γαλήνια η φωνή του γέροντα από τη λίμνη, λέει: «Όχι, αφέντη μου, εγώ θα μείνω». «Θα μείνεις». Αυτό είναι απροετοίμαστος να το δεχτεί ο παππούς και κάθε άλλος. «Πού θα μείνει», του λέει. «Έρχονται οι Τούρκοι, ψυχή δεν αφήνουν ζωντανή». Ο Μπάρμπα Ιωσήφ αγούδι, όμως έχει πάρει την απόφασή του. Δεν έφυγε από τα κυμηντένια όταν ήταν καιρός. Δεν έφυγε όταν μια άλλη φωνή πιο δυνατή και από το θάνατο τον φώναζε να γυρίσει. Όταν τον καλούσε η φωνή της καρδιάς. Το κορίτσι που μελετούσε εκεί στο γυμνό νησί τους, στη λίμνο τα άστρα. Δεν μπόρεσε τότε, τώρα είναι αργά. Για ποιο λόγο τώρα, οι μέρες του πια, οι ώρες του είναι μετρημένες.
Είναι αργά. Θα μείνω αφέντη μου. Τι θα μου κάνουν πια εμένα. Γέρο, θα σε χαλάσουν. Φωνάζει ο Αντώνης Παγίδας. Φύγε. Μα η απόφαση που ακινητεί στα πικραμένα μάτια του γέροντα είναι πια δυνατή σαν την αγάπη της γης. Θα μείνω. Όλοι καταλαβαίνουν πως δεν υπάρχει τρόπος για να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη. Παγίδας κοιτάζει τον ίδιο που χαμηλώνει. Δεν έχουμε καιρό, λέει στον παππού. Πρέπει να βιαστούμε. Ο παππούς προχωρεί με τρεμάμενα βήματα στον μπάρμπα Ιωσήφ. Ο γέροντας της λίμνη κάνει να σκύψει και να φιλήσει το γέρι του άλλου γέροντα. Ο παππούς τον παίρνει στην αγκαλιά του, τον κοιτά με στα βουρκωμένα μάτια και ύστερα τον φυλά στο μέτωπο. Έχε γεια. Ο παππούς πάλι στυλώνεται. Στέκεται μια στιγμή μπρος στη μεγάλη πόρτα του υποστατικού με τα μάτια γυρισμένα σε αυτό. Όρθια η βασιλικής μας δρύς, στεφανωμένη με τα μαλλιά που τα λεύκαν ο καιρός, τυλιγμένη στα χρυσά χρώματα του ήλιου που βασιλεύει, στέκεται εκεί σαν να προσεύχεται. Έπειτα βγάζει το καλπάκι του, γονατίζει ταπεινά, σκύβει και φυλά το χώμα που το βλόγησε με τη ζωή του. Έχε γεια. Μπαίνει μέσα στο καΐκι που μας περιμένει. Το υποστατικό της θάλασσας είναι έρημο. Οι δηλαράδες έχουν κιόλας μπαρκάρι. Βλέπουμε το καΐκι τους που σχέρνει το πανί και ξεμακραίνει από τη στεριά. Προσπαθώ να ξεχωρίσω την Ντόρις. Δεν μπορώ. Μονάχα μια στιγμή κάτι σαλεύει και στην πλώρη. Ένα χρυσό φως μπλέκεται με τη γαλάζια θάλασσα και πάλι χάνεται πίσω από το φλόκο που μπατέρνει. Φάνε τα μαλλιά της. Οι κοντραμπατζίδες μπαίνουν ένα-ένα στο κόκκινο τρεχανδύρι τους. Ο Παγίδας καβάλα στα λογό του τους παρακολουθεί. Μπαρκάρισε και τελευταίος. Ψυχή πια ανθρώπινη δεν είναι στη στεριά. Όλα τα παλικάρια κοιτάν τον αρχηγό τους. Καπετάνιο, έλα. Ο Παγίδας γυρίζει το κεφάλι του αργά, δεξιά, ζερβά. Το πρόσωπό του φωτισμένο από τον ήλιο που βασιλεύει είναι κόκκινο. Τεντώνεται στη σκάλα της σέλας του, σφίγγει γερά τα χαλινάρια του αλόγου του. «Γεια σας», φωνάζει στους συντρόφους του. «Δεν θα πάει μαζί τους ο καπετάνος τους?» «Όχι, δεν θα πάει». Παλικάρια μέσα από το καΐκι το ξέρουν πια πως ο αρχηγός τους φεύγει. Φεύγει για να χτυπηθεί μοναχός με το λεφούσι που κατεβαίνει και να πεθάνει. Αλλιώς δεν μπορεί. Πάει να ενταμώσει το φίλο του που σκότωσε. Τον βλέπω που χάνεται καλπάζοντας με τα λογό του στο κόκκινο φως. Τα μαρτίνια των κοντραμπατζίδων μέσα από τη βάρκα βιάζουν από χαιρετιστήρια στον αγέρα. Ο μεταλλικός τους κρότος πέφτει στη θάλασσα και σβήνει στα κύματα. Τα άστρα όλα έχουν βγει. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα παιδικά όνειρά μας. Το κύμα χτυπά τη μάσκα του καϊκιού μας και τα κοιμίζει. Κοιμηθείτε όνειρά μας. Στην ξένη χώρα που πάμε, πρόσφυγες. Τι άραγες να μας περιμένει, τι μέρες να είναι να ανατύλουν. Η Λένα αποκοιμήθηκε, ήθελε πολύ τον τόπο με το κοκκινό χώμα. Εκεί θα ζούσε με τον άντρα που θα έφερνε και θα έκανε πολλά παιδιά και θα είχαν κουνέλια και περιστέρι και άλλα πολλά. Όχι, η Λένα δεν μελετούσε ταξίδια σε θάλασσες. Δεν ήθελε να τη χωρίσουν από τα κινδύνια. Δεν το ήθελε. Η αγάπη έχει στυλώσει αφηρημένα τα μάτια της στα άστρα. Πόσο πολύ τα μελέτησε τον τελευταίο καιρό. Πόσο πολύ μέτρησε τις αποστάσεις τους με τους αριθμούς. Όμως
τώρα που τα κοιτάζει, φεύγοντας από τη γενέθλια γη για δύσκολους δρόμους, τώρα μόνο το ανακαλύπτει. Βλέπει πως αυτό ήταν το λάθος, το ανεπανόρθωτο λάθος. Τα άστρα της ξέφυγαν. Όταν εμείς ζούσαμε τις χειμερές μας στα φαράγγια της αιωλικής γης, όταν δημιουργούσαμε παντοτινούς συντρόφους που έμελε πια να μας ακολουθούν σε όλες τις πικρές μέρες του μέλλοντος, εκείνη ήθελε να κατεβάσει τόσο μικρή τον ουρανό στη γη. Καημένη αγάπη, καημένη αγάπη. Είναι κάπου σε ένα υποστατικό της Ανατολής, κάτω από τα βουνά που τα λένε Κιμιντένια, ένα δωμάτιο κίτρινο. Τα σπαθιά που είναι κρεμασμένα εκεί μέσα τις νύχτες ξυπνούμε. Από εκεί κάποτε πέρασε ένας άνθρωπος, πορευόταν τους δρόμους της Ανατολής, γυρεύοντας ένα καμήλι με άσπρο κεφάλι. Το μοναδικό καμήλι με άσπρο κεφάλι που κάποτε πέρασε από τη ζωή του και χάθηκε. Και οι άνθρωποι τον περιπέζαν, μα αυτός δεν τους άκουγε, επειδή δεν μπορούσε να το πιστέψει, επειδή δεν ήθελε να το πιστέψει, πως το καμήλι με το άσπρο κεφάλι χάθηκε, πως πια δεν θα υπάρξει στη ζωή του. Από το ίδιο μέρος πέρασε και ένας άλλος άνθρωπος, τραβούσε για τη μακρινή την Ιερουσαλήμ, κυνηγώντας να πιάσει τους ήχους, να κάνει τους ήχους να μη σωπαίνουν μέσα σε ένα ρολόι με χρυσούς σάτυρους. «Ξέρεις που είναι οι Άγιοι Τόποι, που είναι η Ιερουσαλήμ», του λέγανε οι συμπονετικοί άνθρωποι. «Θα πρέπει να περάσεις την Ανατολή ολάκερη». «Θα περάσω την Ανατολή ολάκερη», τους αποκρινόταν βαθιά, γαλήνια και πιστική η φωνή του πάθους. Εκεί, κάτω από τα βουνά που τα λένε Κιμιντένια, είναι μια σπηλιά που πάνε τα αγριογούρουνα που γέρασαν για να πεθάνουν. Μια σαλαμάνδρα, μια μικρή χελώνα, μια κρεμασμένη νυχτερίδα περιμένουν το θάνατο. Δεν προλάβαμε, Άρτεμι, να κρεμάσουμε στο λαιμό μας το ψηλό κόκαλο του πουλιού, πλάι στο χρυσό σταυρό μας. Έτσι θα μας αγαπούσαν όλοι, μα δεν προλάβαμε. Όμως παραπέρα, πέρα από το ποτάμι των τζακαλιών, είναι η φωλιά του Αϊτού. Εκεί μια καλοκαιρινή μέρα ήρθε η καταιγίδα. Ας είναι ευλογημένη. Όλες πια οι καταιγίδες που είναι να έρθουν θα θυμίζουν εκείνη. Ας είναι ευλογημένη. Και πιο πάνω ακόμα, πέρα από τη χώρα με τις οξιές, πέρα από τη χώρα με τις αγριογαλανιδιές, στο φρύδι της μεγάλης χαράδρας, μια κουφετιά που πέφτει βρίσκει τη μεγάλη αρκούδα του λιβάνου. Έχει ένα μωρό, ένα αρκουδάκι με μαύρη τρίχα. Η μεγάλη αρκούδα θα πεθάνει. Και ένας κυνηγός που έχει στο κεφάλι του μαντήλα με κίτρινα άστρα, κι αυτός θα πεθάνει. Γιατί, λένε οι τσαλαπιτινοί και τα αγριοπερίστερα, για την αγάπη, αποκρίνουν οι βαλανιδιές. Άρτεμι, εσύ κι εγώ δε θα είμαστε, Άρτεμι, στην ξένη χώρα έρημη. Από εδώ και πέρα, σ' όλες τις μέρες, ως την άκρη του τέλους, δε θα είμαστε έρημοι. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρά μας. Η γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει να γύρει το κεφάλι της στα στήθια του παππού, που έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του. Μπας και ξεχωρίσει τίποτα από τη στεριά, τίποτα από τα Κιμιντένια. Μα πια δεν φαίνεται τίποτα.
Η νύχτα ρούφηξε μέσα της τα σχήματα και τους όγκους. Γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να τα κουμπίσει στα στήθια που την προστατέψανε όλες τις μέρες της ζωής της. Κάτι την ποδίζει και δεν μπορεί να βρει το κεφάλι ησυχία, σαν ένας βόλος να είναι κάτω από το πουκάμισο του γέροντα. Τι είναι αυτό εδώ, ρωτά σχεδόν αδιάφορα. Παππούς φέρνει το χέρι του, το χώνει κάτω από το ρούχο, βρίσκει το μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί του και που ακούει τους χτύπους της καρδιάς του. Τι είναι, δεν είναι τίποτα, λέει δειλά ο παππούς, σαν παιδί που έφτεξε. Δεν είναι τίποτα, λίγο χώμα είναι. Χώμα, ναι, λίγο χώμα πτυχή τους. Για να φυτέψουν ένα βασιλικό, της λέει, στον ξένο τόπο που πάνε, για να θυμούνται. Αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοίγουν το μαντίλι όπου είναι φυλαγμένο το χώμα. Ψάχνουν εκεί μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς, σαν να το χαϊδεύουν. Τα μάτια τους δακρυσμένα στέκουν εκεί. Δεν είναι τίποτα, λέω, λίγο χώμα. Γη, αιωλική γη, γη του τόπου.